Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Countdown, μια εκπομπή που γίνεται εδώ στο Press Project, στο site, στην ανεξάρτητη πλατφόρμα ενημέρωσης. Κοντά μας έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νίκο Κοτζιά, καθηγητή πολιτικών θεωριών. Καλησπέρα σας. Κυρία Δίνα, καλησπέρα και να ευχηθώ να είστε καλοτάξιδο ως κανάλι ιντερνετικό και με άλλες μορφές στο μέλλον, σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πρόεδρο της κίνησης Πράττου, μια προσωπικότητα της αριστεράς, η οποία θα μας μιλήσει οπωσδήποτε για τη διαδρομή της, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές πάρα πολύ, ιδιαίτερα ο ξένος παράγοντας και η κυβέρνηση, θέλει να μας τριμώξει το ερώτημα πώς θα διαχειριστούμε το χρέος. Η δικιά μας η άποψη ως Πράττο, που συμπαρατασσόμαστε σε αυτές τις εκλογές κριτικά, όπως λέμε, με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι είναι άλλο το διακύδευμα των εκλογών. Το διακύδευμα των εκλογών είναι τι χώρα θέλουμε. Αν θέλουμε αυτή η χώρα να είναι κυρίαρχη, ανεξάρτητη, χωρίς τρόικα και ξένη επιτροπία, δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη, και τι είδους διακυβέρνηση θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, μια κυβέρνηση, αυτό που συνήθως λέμε μια καλή φιλολαϊκή κυβέρνηση, που να προωθεί από τη δημοκρατία μέχρι τη λύση προβλημάτων που σχετίζονται με την ανθρωπιστική καταστροφή που ζούμε. Εάν βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο το διακύδευμα της Κυριακής, τότε μπορούμε να απαντήσουμε ότι με άλλη κυβέρνηση, άλλη ποιότητα, με άλλο σχέδιο τη χώρα, έχουμε και τα κριτήρια διαχείρισης του χρέους. Δεν πάμε για μια κυβέρνηση μόνο διαχειριστή του χρέους, όπως θέλει να μας τριμώξει το σύστημα. Πάμε για διαφορετική κυβέρνηση που ακριβώς επειδή είναι διαφορετική, έχει άλλα κριτήρια, άλλους στόχους και χειρίζεται με διαφορετικό, και οφείλει να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο το χρέος. Δηλαδή, το χρέος είναι το παράγωγο, το αποτέλεσμα, το ότι θα το διαχειριστεί διαφορετικά η αριστερά, παρά το κύριο διακύδευμα. Το κύριο διακύβευμα είναι τι τύπο χώρα θέλουμε, τι κυβέρνηση θέλουμε. Μάλιστα. Το ζήτημα αυτή με τη στιγμή, τι κριτήρια και στόχους δηλαδή. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή όμως είναι ότι υπάρχουν προσχώματα στο πώς θα διαχειριστεί αυτό το χρέος σήμερα η Ελλάδα. Ασφαλώς. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ζητάτε από τους Ευρωπαίους μια εξάμηνη παράταση. Κυρία, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λέω, είναι απλώς ότι δεν είναι πρόβλημα αν κάποιος ξέρει να διαχειρίζεται απλά καλύτερα τη μία ή την άλλη κατάσταση. Το κύριο για μας είναι με τι κριτήρια. Φιλολαϊκά ή εξυπηρέτηση των δανειστών. Να μην χάσουν οι δανειστές τα λεφτά τους, όπως έκανε ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, κλαίγοντας για το τι θα απογίνουν οι λαοί που μας δανείζανε, ή το τι θα απογίνει η χώρα, ο λαός μας και ασφαλώς τα πραγματικά συμφέροντα των λαών στις χώρες που είναι κράτη-μέλη της Ένωσης. Δηλαδή είναι μια αντιστροφή. Νομίζω ότι σε αυτό το ζητούμενο θα πρέπει να απαντήσουμε ποιος είναι ο αντίπαλος σε αυτή την εκλογική μάχη. Για μας ο αντίπαλος σε αυτή την εκλογική μάχη είναι η Τρόικα και η Επιτροπία και είναι η ελληνική ολιγαρχία, που κομμάτι της είναι και η διαπλοκή. Και το μεγάλο εργαλείο του τι συνέβη σε αυτή την πενταετία στη χώρα μας είναι μια άγρια ανακατανομή εισοδήματος και πλούτου. Φύγαν λεφτά από το λαό μας και πήγανε στους πλούσιους στον τόπο, και φύγαν λεφτά από τον τόπο μας και πήγανε στα ισχυρά κράτη της Βόρειας Ευρώπης. Δηλαδή, θέλω να πω, στην Ελλάδα έχουμε ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Ότι ενώ κλείσανε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις μικρομεσαίων, δεν έχει κλείσει ούτε μια μεγάλη επιχείρηση της διαπλοκής. Τι ο καπιταλισμός είναι αυτός? Γιατί δεν έκλεισε? Διότι τα πήραν από τον απλό λαό και τους τα δώσανε. Σας θυμίζω την υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, όπου οι τάχα ιδιωτικές εταιρείες πήγαν στις τσέπες τους. Σας θυμίζω ακόμα και μια έκθεση πριν από τρεις εβδομάδες Τρόικα, που διαπίστωσαν ότι 1.000 επιχειρηματίες γύρω από τη διαπλοκή, 840 συγκεκριμένα, πήραν δάνεια ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τα πήγαν στο εξωτερικό σε προσωπικούς λογαριασμούς. Υποφέρουν στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις και περνάνε καλά οι επιχειρηματίες. Αυτοί οι τύποι λοιπόν που πήγαν τα λεφτά δάνεια στο εξωτερικό, θέλουν να μπουν στην λίστα με τα κόκκινα δάνεια. Όχι, πρέπει να τους υποχρεώσουμε να βγάλουν τα λεφτά που κρύψαν στις τσέπες τους, να τα βγάλουν έξω. Πολύ ωραία είναι αυτά που λέτε. Έχουν λέω, ναι, πείτε μου. Αλλά το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, ούτως ώστε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι μια χώρα η οποία δεν έχει την οικονομική της διαχείριση, πιθανόν δεν έχει και την εθνική της κυριαρχία, έτσι, δεν είναι δική της. Έτσι, πώς την έχω ονομάσει στο προηγούμενο βιβλίο μου, απικία χρέους. Απικία χρέους. Αν έπαιρνα από μια δεκαρούλα στον καθένα που το χρησιμοποιεί, θα γίνει πλούσιος. Είναι ένας όρος που ευτυχία για κάθε συγγραφέα, έχει γίνει κοινό τόπο. Είναι πράγματι. Η Ελλάδα είναι σε ξένη επιτροπή, είναι απικία χρέος. Έτσι, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η φιλολαϊκή πολιτική? Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μόνο, ποια είναι τα εργαλεία? Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο τα εργαλεία. Πριν απ' όλα είναι η θέληση.
Εργαλεία υπάρχουν. Αν δεν έχεις τη θέληση, δηλαδή εγώ αν δεν έχω τη θέληση και την ικανότητα να χτίσω ένα σπίτι, δεν πάει να μου βάλετε όσα τούβλα θέλετε στην αυλή, δεν πρόκειται να χτίσω τίποτα. Άρα πρέπει να υπάρχει βούληση και θέληση, και για να αντιμετωπίσει τον ξένο παράγοντα πρέπει να υπάρχει και κινητοποίηση του λαού. Αυτό που βλέπουμε με τους καναπέδες με ανησυχεί εμένα. Και όταν λέω κινητοποίηση, πρέπει η κυβέρνηση σωτηρίας, όπως τη λέμε εμείς, και εγώ προσωπικά, δηλαδή η κυβέρνηση σωτηρίας της κοινωνίας και της χώρας, θα πρέπει στις 100 πρώτες ώρες που λειτουργεί το κοινοβούλιο, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 10-15 ημερών, να πάρει 6 με 7 νομοσχέδια, να τα περάσει από τη Βουλή, που να λύνουν θεμελιακά προβλήματα της τοχοποιημένης ελληνικής μισθωτής εργασίας, συνταξιούχων και μικρομεσαίων. Εάν το κάνει αυτό και οφείλει να το κάνει, δηλαδή διασφαλίσει το κατώτατο μισθό, διασφαλίσει τη σύνταξη, διασφαλίσει ότι δεν θα πάρει κανένα στο σπίτι την πρώτη κατοικία, δεν λέω για τις βίλες κλπ. Αυτόματα ο λαός θα νιώσει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πρώτον δικιά του, δεύτερον ότι αυτά που υπόσχεται τα εννοεί και θα δώσει και τη στήριξή του και τον χρόνο για να γίνουν τα πιο δύσκολα στα οποία αναφέρεστε. Δηλαδή η κυβέρνηση θα έχει δυσκολίες. Μάλιστα. Αλλά έχει τρόπους να τους αντιμετωπίσει. Και ο βασικός και θεμελιακός τρόπος είναι με πολιτικές ενίσχυσης της πλειοψηφίας του λαού ενάντια στη μικρή ολιγαρχία που τον καταδυναστεύει. Μάλιστα. Επειδή διανύσετε και διανύετε μια μεγάλη, έτσι, έχετε μια μεγάλη διαδρομή στην αριστερά και έχετε... Μεγαλώσαμε κιόλας, τι να κάνουμε. Και έχετε επίσης έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη γνώση όσον αφορά στην διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική. Και επειδή είναι από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν, έτσι, και μας απασχολούν πάντα, έτσι, θα ήθελα να μου πείτε, γιατί πολύ συχνά λέγεται ότι το αδύναμο σημείο του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι θέσεις του στην εξωτερική πολιτική. Τι έχετε να πείτε από αυτό? Είναι αλήθεια ότι οι δημοσκοπήσεις, άμα δείτε τα ποιοτικά στοιχεία, στους τομείς που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σχετικά πίσω, δεν είναι ούτε η οικονομία, παρόλο που η μάχη γίνεται στην οικονομία, ούτε τα κοινωνικά ζητήματα που έχει σαφή υπεροχή, αλλά είναι τα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Στα θέμα άμυνας, νομίζω ότι εμείς σαν Μπράττο θα βοηθήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε ότι συμφωνήσαμε ο πέμπτος στη σειρά στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ο στρατηγός Τόσκας, είναι μέλος του Δελτασίμα του Μπράττο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμορφώσει και με τη βοήθεια δικών μας ανθρώπων ένα προοδευτικό και καλό πρόγραμμα άμυνας, και είδαμε πριν από 2 μέρες έχει σηκωθεί ένα καινούριο πρόγραμμα εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που θα έλεγα ότι οι νεαροί διεθνολόγοι του και με τη βοήθεια των διπλωματών που ήταν στο γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, και με τη συζήτηση που κάνουν μαζί μας, βρίσκεται σε καλή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει με νυφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πατριωτισμό. Μάλιστα. Και τώρα που είμαι για πατριωτισμό, να μας πείτε λίγα λόγια για το βιβλίο που έχετε γράψει για την πατριωτική αριστερά και σε σχέση με το ποια είναι η σύνδεση της αριστεράς, έτσι, ιστορικά ποια είναι η σύνδεση. Ναι, το βιβλίο, και ευχαριστώ που αναφέρεις αυτό, είναι «Ο πατριωτισμός και αριστερά», έχει βγει από τις εκδόσεις Πατάκη, που πάντα σε ευχαριστώ για τη φροντίδα τους. Στο «Πατριωτισμός και αριστερά» λέω γιατί η αριστερά, όποτε πατρεύτηκε τον πατριωτισμό, μεγαλούργησε. Μεγαλούρισε και στα χρόνια της Χούντας και στα χρόνια του ΕΑΜ, και με τη διεθνιστική της τάση απέτρεψε πολλά εγκλήματα σε βάρος της χώρας. Τι είναι ο πατριωτισμός? Καμιά φορά, και ακόμα και στην αριστερά, υπάρχει μια σύγχυση ότι ο πατριωτισμός ίσον εθνικισμός. Λέω λοιπόν στο βιβλίο ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνοηθούμε είναι ότι υπάρχει μια μάχη νοηματοδότησης. Δηλαδή, τι νόημα αποδίδουμε σε έναν όρο? Η δεξιά προσπάθησε δεκαετίες να πει ότι ο πατριωτισμός ίσον υπερεθνικισμός, δηλαδή αντιδραστικός εθνικισμός, που είναι και βιολογικός εθνικισμός, τύπου φτάνει στην ακροδεξιά Ναζί. Και άρα είναι ένα πεδίο το οποίο πρέπει να το έχει απολύτως εκείνη υπό την κυριαρχία της. Η αριστερά σε ορισμένα τη σημεία και γραμμές της αναδιπλώθηκε, ήταν λάθος. Ο πατριωτισμός είναι κατά εξοχήν ζήτημα της αριστεράς, διότι δεν έχει να κάνει τίποτα με ένα βιολογικό εθνικισμό. Είναι αυτό που ονομάζω στο βιβλίο μου ο δημοκρατικός πατριωτισμός. Ο δημοκρατικός πατριωτισμός είναι ένας πατριωτισμός που υπερασπίζεται 2 κυριαρχίες. Την κυριαρχία του λαού στο εσωτερικό της χώρας, τα δημοκρατικά του κοινωνικά του δικαιώματα, και την διεθνή θέση και μια μάχη για καλυτέρευση της διεθνής θέσης της χώρας, την κυριαρχία, σε αυτό που λέμε εμείς οι διεθνολόγοι, στο διεθνή σύστημα. Το δεύτερο, έχει, νομίζω, ότι να εισάγουμε μια έννοια συζήτησή μας πολύ σύντομα, είναι η έννοια πολιτισμικοί αγώνες, πολιτισμικές μάχες. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν ανάγονται απευθείας ούτε στην οικονομία, ούτε στους ταξικούς αγώνες στο εργοστάσιο. Αυτά τα ζητήματα τα λέμε στην πολιτική επιστήμη ως
πολιτισμικοί αγώνες, civil wars, τι culture wars, τι είναι αυτά, είναι ζητήματα θρησκευτικότητας, ζητήματα αξιών, ζητήματα ταυτότητας ή και πιο απλά ζητήματα, χαμηλότερα στη σημασία του στην πολιτική αλλά πολύπλοκα, πάνω χάρη δικαιούται μια γυναίκα να ορίζει το κορμί της και να αποφασίζει αν θέλει να κρατήσει ένα έμβριο και μέχρι ποια εβδομάδα. Δικαιούται, παραδείγματο χάρη, ένας ομοφυλόφιλος να παντρεύεται. Δικαιούται, ναι, στην Αμερική τσακώνται να φέρει ένας απλός πολίτης όπλα. Αυτά όλα λέγονται πόλεμοι πολιτισμού. Κεντρικός πόλεμος πολιτισμού είναι το πατριωτικό ζήτημα. Δηλαδή δεν είναι άμεσα μάχη μες στο εργοστάσιο, αλλά είναι μάχη γύρω από αξίες. Ωραία, αυτός ο πόλεμος πολιτισμού που λέτε στο πατριωτικό ζήτημα υπάρχει μες στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και ποια είναι η τάση που κυριαρχεί κατά την άποψή σας? Όχι, υπάρχει μες στην κοινωνία. Μες στην κοινωνία καλώς. Νομίζω ότι ο λόγος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι και ο λόγος του επερχόμενου Πρωθυπουργού σε αυτόν τον τόπο, είναι λόγος που επικαλείται και νιώθει στοιχείο της αυτοτητάς του τον παρατριωτισμό. Δεν το νιώθουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, θα έλεγα ότι στην αριστερά γενικότερα και στην εξοικονομευτική αριστερά και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέω στο βιβλίο μου, υπάρχουν ορισμένοι τάσεις που θεωρούν ότι ο πατριωτισμός τους αποκόπτει είτε από την ταξική πάλι μέσα στο εργοστάσιο είτε από το διεθνισμό. Εγώ εξηγώ ότι οι αγώνες δεν σταματάνε μόνο στο εργοστάσιο, γι' αυτό έχουν και τον πολιτισμικό χαρακτήρα που περιέγραψα πριν, αλλά και ότι ο διεθνισμός δεν προκύπτει σε αντίθεση με τον πατριωτισμό, αλλά είναι το άθροισμά του και η επέκτασή του. Είναι δηλαδή ένα ζευγάρι που πάνε μαζί. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαδικασία ορίμασης αυτά τα προβλήματα και είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνησή του θα τα αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο που περιμένουμε εμείς οι αριστεροί πατριώτες. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε σχέση με την πορεία που είχατε, υπήρξατε στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε τη στάση που έχει σήμερα στο ΚΚΕ σε σχέση με ενδεχόμενη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγματος χάρη, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα υπογράψει τα μνημόνια κτλ. Ποια είναι η δική σας, ας πούμε, άποψη για το θέμα? Νομίζω ότι ο καθένας δικαιούται να νιώθει ως την Κασάνδρα, αυτόν που προαναγγέλει το ατυχές συμβάν. Αλλά επειδή το ΚΚΕ είναι ένα μεγάλο κόμμα με μεγάλες αρετές, και το λέω και με ακούνε καμιά φορά και σου λέει τι λέει τώρα ο Κοτζιάς. Ναι, έχει αρετή αγωνιστικότητας, έχει αρετή λαϊκότητας, μπορεί να στηρίξει ένα μαζικό κίνημα. Ένα από τα πιο αδύναμα σημεία, τα μελλοντικά που θα πάμε μετά από τις 25 του Γενάρη, θα ήταν να αποσυρθεί αυτός ο κόσμος της αγωνιστικότητας, του πάθους που θέλει μια κοινωνική αλλαγή, να αποσυρθεί από τον ρόλο που φέρνει ιστορία σε όλους μας, να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στη χώρα. Και νομίζω ότι επειδή διάβασα τελευταία κείμενα του ΚΚΕ, που αναφέρονται στο 1989, ξέρετε τότε παραιτήθηκα από την καθοδήγηση του ΚΚΕ με τη συγκυβέρνηση, τότε επιμένα να κάνουν συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα το βλέπουν αυτό πιο κριτικά, το χαιρετώ, θεωρούν ότι μάλλον ήταν λάθος εκείνη η συγκυβέρνηση, αλλά βγάζουν το λάθος συμπέρασμα. Ότι άρα αφού δεν ήταν σωστή η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να συγκυβερνήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, λάθος που συγκυβερνήσαν τότε, λάθος που αποσύρονται σήμερα. Κάνουν τα ανάποδα. Τότε πρέπει να αποσυρθούν, σήμερα να στηρίξουν. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπάρχει το ζήτημα του κατοχικού δανείου, το οποίο ο Σόιμπλε είπε ξεχάστε το. Εσείς τι λέτε από αυτό, γιατί δεν το έχετε διεκδικήσει μέχρι σήμερα? Η χώρα δεν το έχει διεκδικήσει. Ναι, δεν το έχει αυτό. Εμείς μάλιστα έχουμε στην ηγεσία του Πράτου, έχουμε ανθρώπους που συμμετέχουν δραστήρια στο κίνημα για την αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και για την επιστροφή των κλεμμένων από τον τόπο μας. Ας πούμε, ο Τάκης ο Χατζιπέρος που είναι αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και ήταν υποπλοίαρχος στο Βέλος, το πλοίο που μάλιστα αντιστάθηκε. Νομίζω ότι ο κύριος Σόιμπλε, όταν λέει ξεχάστε το, ανοίγει μια διαπραγμάτευση. Και προσπαθεί να πάρει την καλύτερη positions poll, όπως κάνουν στους αγώνες Φόρμουλα 1. Την πρώτη μέρα τρέχουν για να δουν από πού θα ξεκινήσει ο αγώνας την επόμενη, από την πρώτη, δέκατη, δέκατη πέμπτη θέση. Αυτό που κάνουν σήμερα οι Γερμανοί είναι ότι θέλουν όταν θα φτάσουν στη διαπραγμάτευση με το ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση της Σωτηρίας, να μπορούν να έχουν ως το δυνατόν πιο πιεστικές θέσεις και καλύτερες προϋποθέσεις. Και εδώ, κατά γνώμη μου, κάνει μεγάλο λάθος η κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει και συνειδητά, αλλά σαν πολιτική πράξη είναι λάθος, που επαναλαμβάνει και παπαγαλίζει τα επιχειρήματα των δανειστών μας, ως να θέλει να βρεθεί στην άλλη πλευρά του τραπεζίου της διαπραγμάτευσης. Και μάλιστα εγώ είπα ότι στην αρχή οι κυβερνήσεις των μνημονίων υποχωρήσαν συλλογική των δανειστών μας. Μετά
και αυτό ήταν το δεύτερο έγκλημα, υιοθετήσανε ως δικιά τους την λογική των δανειστών μας και τώρα έχουν προσχωρήσει στις πιέσεις των δανειστών απέναντι στη μελλοντική ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή έχουν κάνει ένα τρίτο λάθος, φάουλ λέει απλά ο λαός μας, που είναι ανεπίτρεπτο και δίνει το θάρρος για ορισμένους να μιλήσουν. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Γερμανία σήμερα είναι ταλαντευόμενη, δεν έχει κάνει τις πιέσεις του 2012 και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, με το γεγονός ότι παρόλο που έχουν φτιάξει μηχανισμούς σταθεροποίησης που να αποκρούν τυχόν κύματα κρίσεων από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν έχουν σταθεροποιήσει το ευρώ και την ευρωζώνη και την οικονομία της Ευρώπης και ταυτόχρονα έχουν μεγάλα γεωπολιτικά όλοι μας, δηλαδή προβλήματα. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο ενός τριγώνου, στη μία άκρη του στην κορυφή είναι η Ουκρανία και στη βάση είναι η Λιβύη και η Μέση Ανατολή. Και το μόνο σημείο σε αυτό το τεράστιο τρίγωνο από όπου προέρχονται κύματα εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών προς την Ευρώπη που δεν τα αντέχει, από όπου προέρχονται τσιχαντιστές τρομοκράτες που επίσης είδαμε τις συνέπειες τους στις δημοκρατικές εφημερίδες, στη Δημοκρατική Εφημερίδα στο Παρίσι, στο επίκεντρο όλου αυτού του ασταθούς τριγώνου βρίσκεται η Ελλάδα. Και θα αναρωτηθεί κάθε σόφρον άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που ασχολείται με γεωπολιτική ή με διεθνείς αναλύσεις, αν μπορεί σήμερα η Ευρώπη, και εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί, να πάρει ένα ρίσκο να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και κατά συνέπεια να αποσταθεροποιήσει ολόκληρο αυτό το τρίγωνο που είναι από το κέντρο της Ευρώπης μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Αυτή είναι η δυσκολία του σήμερα και στη διαπραγμάτευση. Όχι μόνο πρέπει κανείς να το πάρει αυτό υπόψη του, αλλά πρέπει να τους το υπενθυμίζει. Ότι κάθε κίνηση σε βάρος της Ελλάδος είναι μια κίνηση αποσταθεροποίησης μιας ευρύτερης περιοχής που μέχρι σήμερα συγκρατείται ακόμα χάρη στο γεγονός ότι η Ελλάδα διαφέρει από αυτό το τρίγωνο. Μάλιστα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και τα ζητήματα της ενέργειας που είναι ανοιχτά στην Ελλάδα, έχουν υπογραφεί κάποιες συμφωνίες. Νομίζω το πρώτο μεγάλο της πρόβλημα είναι η σχέση της με το δυτικό παράγοντα και η διαμόρφωση πολιτικής συμμαχιών και μέσα στην Ευρώπη αλλά και έξω από την Ευρώπη. Εγώ καμιά φορά ακούω διάφορους ανθρώπους που κάνουν κριτική στο Ισραήλ, στην Κίνα, στη Ρωσία, στη Γερμανία, στη ΣΥΠΑ και εγώ κάνω σε όλες αυτές τις χώρες κριτικές. Αλλά το ερώτημα πάντα είναι ποια από αυτή θα είναι σύμμαχη, με ποιους θα στηριχτούμε. Όχι σαν ακτιβιστές, αλλά σαν εξωτερική κρατική πολιτική. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλη την αριστερά και σε μεγάλο κομμάτι και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει κατανοητό ότι οι ερχόμενοι στην εξουσία δεν θα ασκήσουν πολιτική ακτιβιστικής κρούπας που διαδηλώνει για το ένα ή άλλο το ζήτημα, και αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσει και πολιτική κυριαρχία στο διεθνέ σύστημα της χώρας και άρα συμμαχιών. Ότι προηγείται η σωτηρία της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας από κάθε διάθεσή μου να τρέξω για το ένα ή το άλλο ζήτημα σε τρίτη χώρα. Έχω πει πολύ συχνά ότι ας πούμε θα μας πάνε το καλοκαίρι του 2015 σε μια όχι καλή λύση για το Κυπριακό, σε ένα σχέδιο παραλλαγή, κακή παραλλαγή. Μάλιστα. Του πέμπτου σχεδίου Ανάν. Θα προσπαθήσουν να μας τριμώξουν στα ελληνοτουρκικά. Θα προσπαθήσουν να μας αποσταθεροποιήσουν στα ζητήματα της ΑΟΣ. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα στο εξωτερικό περιβάλλον. Έχει θέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα ζητήματα, τι πιστεύετε, γιατί είναι θέματα που τα γνωρίζετε εσείς αρκετά καλά. Έχει θέσεις η αριστερά και πιστεύω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σαφείς, καθαρές, πατριωτικές, δημοκρατικές και διεθνιστικές θέσεις. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να μιλήσουμε λίγο ξανά για την απικία χρέους που λέγατε νωρίτερα, διότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τελικά απόλυτα δυσεπίλητο. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι είναι καλές οι προθέσεις, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Αλήθεια δηλαδή είναι αυτό. Να σας πω κάτι. Χθες ήμουνα σε μια εκδήλωση και θύμισα στο ακροατήριο το Μακιαβέλι. Mm-hmm. Δεν το ξέρετε κι εσείς σίγουρα, θα το ξέρουν και οι θεατές μας. Ο Μακιαβέλι σχεδόν πριν 500 χρόνια έγραψε ένα βιβλίο του «Ηγεμόνας» που απευθυνόταν στο πρίγκιπα στον οποίο δούλευε της Φλωρεντίας και του είπε «Πρίγκιπα μου, λέει, ότι αν θέλεις να εξαρτήσεις μια χώρα από σένα έχεις τρεις δρόμους. Ο ένας είναι να την καταστρέψεις ολοσχερός, άμα την καταστρέψεις ολοσχερός πώς θα την κυβερνήσεις. Ναι. Ο δεύτερος είναι να πας ο ίδιος να την κυβερνήσεις, αλλά πρόσεξε του λέει, αν πας να κυβερνήσεις μια χώρα που κατακτάς, θα αφήσεις τη χώρα με την οποία τους κατέκτησες. Αλλά η χώρα που τους κατέκτησες, το εργαλείο σου, είναι πιο σημαντικό, αφού ιτήθηκε από τη χώρα που έχεις καταλάβει. Και το τρίτο του λέει,
που αυτό πρέπει να κάνεις είναι να διορίσεις μια επιτροπή και μια κυβέρνηση από τους τοπικούς άρχοντες και να κυβερνούν με βάση τους δικούς τους σχεδιασμούς. Αυτό περιγράφει πριν 500 χρόνια την αποικία χρέους. Και μάλιστα ο μεγάλος Άγγλος αριστερός φιλελεύθερος ο Χόμπσον, σε ένα βιβλίο του το 1902 που περιγράφει υπεριαλισμό και αποικιοκρατία, λέει ότι έχουμε τρεις τύπους, για τους Βρετανούς μιλάει έτσι. Τρεις τύπους αποικιοκρατίας, 1902 είναι γραμμένο, δηλαδή είναι 110 χρόνια πίσω κι αυτό. Και λέει έχουμε τρεις τύπους αποικίας. Ο δεύτερος τύπος που αναφέρει είναι αυτός που κυβερνά η αποικιοκρατική δύναμη μέσω μιας επιτροπίας και τοπικών κυβερνώντων. Η Ελλάδα είναι, ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Ο μηχανισμός που πέρασε η Ελλάδα στην επιτροπία ήταν το χρέος. Γι' αυτό την ονόμασα στο βιβλίο μου που έβγαλε πίσω του Πατάκη πέρσι ως αποικία χρέους. Και θα έλεγα ότι το σημαντικό ζήτημα μαζί με το χρέος είναι ότι πρέπει να φύγει η Διεθνής Επιτροπία. Έχουμε έλεγχο της Τρόικα ολόκληρης της χώρας, έχουμε έλεγχο από την ομάδα Ράχιμπαχ ολόκληρη του δημόσιου τομέα, έχουμε έλεγχο από τις 27 ομάδες προερχόμενες από 17 χώρες όλων των Υπουργείων και ακόμα και του Γενικού Λειτουργικού του κράτους και έχουμε και έλεγχο των τραπεζών από τους Ολλανδούς επιτρόπους. Αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από εμάς την κατάστασή τους. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να είναι αυτοί εδώ και να ξέρουν την τελευταία λεπτομέρεια των στοιχείων και της διαπραγματευτικής μας δυνατότητας. Για να δούμε λοιπόν αν θα σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε πια αυτόν τον έλεγχο της Επιτροπίας. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω δεν είναι μόνο θέμα χρέους. Είναι άλλος τύπος κυβέρνησης, δημοκρατικός κυβέρνησης, με άλλα κριτήρια που θα χειριστεί και το χρέος και την απομάκρυση της Επιτροπίας. Ναι, ο κόσμος πιστεύει πολύ σε έναν διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό. Ελπίζω να τον καταφέρουν. Και να τον στηρίξει ο κόσμος, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει κατορθωτός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κοτζιά που ήσασταν μαζί μας για τις ενδιαφέρουσες απόψεις σας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Δίνα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό τάξη εδώ, το εν δυνάμει κανάλι σας. Να είστε καλά.